Ασφαλώς, παιδιά, έχετε ακούσει για το Ρόταρι. Μια πορεία, μάλιστα, που ετέθη από την περασμένη φορά, λέγει τα εξής. Υπάρχει καμία σχέση μεταξύ μασόνων και ροταριανών? Βεβαίως, εγώ θα απαντούσα και αν ακόμη η απορία δεν θα ερείπτετο, όμως πολύ περισσότερο αφού υπάρχει και η απορία. Και για να δούμε τι σχέσεις υπάρχει, αν υπάρχει, θα το βάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους. Βεβαίως, όπως θα γνωρίζετε, εδώ στην πόλη μας υπάρχει ο ροταριανός όμιλος, που βέβαια συχνά δημιουργεί συναισθιάσεις σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο, και σε κάθε του, μάλιστα, συναισθίαση σπέβδει να δημοσιεύσει το γεγονός, και μάλιστα πάντοτε, το έχω παρατηρήσει αυτό, θα γράψουν οι εφημερίδες ότι σημείωσε καταπληκτική επιτυχία. Αυτό είναι στερεότυπο, και μάλιστα επειδή είναι στερεότυπο, μας βάζει και σε μια απορία. Δηλαδή, είναι το διαφημιστικό στοιχείο, θα λέγαμε, ότι πάντοτε κάθε συναισθίαση έχει μια καταπληκτική επιτυχία. Αυτά βέβαια τα γνωρίζετε, τα διαβάζετε, τα βλέπετε. Αλλά τι είναι το Ρόταρι? Το Ρόταρι, παιδιά, είναι ένας όμιλος που ξεκίνησε το 1905, άρα είναι ένας πρόσφατος όμιλος, ακόμη λέγεται και εταιρεία. Όμιλος είναι, λέσχη είναι, κλαμπ, λέσχη, που ιδρύθηκε στο Σικάγο, όπως σας είπα, το 1905, από έναν δικηγόρο Αμερικανό, τον Πολ Χάρις. Η αρχική του σκέψη ήταν να ενώσει εξέχοντες ανθρώπους διαφόρων επαγγελμάτων που θα προσπαθούσαν να καλυτερεύουν τις επιχειρήσεις των και τα προϊόντα των, προς καλύτερα εξυπηρέτηση βεβαίως πάντα των συνανθρώπων των, αλλά και της κοινωνίας και του εαυτού των. Αυτό ήταν το πρόγραμμα όταν πρωτοξεκίνησε το Ρόταρι, και δεν είχε τίποτε το ύποπτον. Άνθρωποι επαγγελματίε που ήθελαν να βελτιώσουν, θα λέγαμε, τις επαγγελματικές τους ενασχολήσεις, να γίνουν περισσότερον businessmen, όπως λένε οι Αμερικανοί. Δηλαδή, οι άνθρωποι με τις πολλές υποθέσεις για να αυξηθούν τα κέρδη τους. Ονομάστηκε Ρόταρι επειδή Ρόταρι θα πει περιστροφική, κάτι που περιστρέφεται, όπως και στην ηλεκτρολογία λέμε το ρότορ και τα λοιπά. Ονομάστηκε λοιπόν Ρόταρι, δηλαδή περιστροφική, διότι ή δεν υπήρχε ένα μόνιμος χώρος για να συγκεντρώνονται, ή από σκοπού το έκαναν έτσι, δεν το γνωρίζω αυτό. Πότε στο σπίτι του ενός πήγαιναν και πότε στο σπίτι του άλλου. Εκεί βεβαίως γίνεται μια συναισθίαση, τρώγανε και κουβεντιάζανε τα προβλήματά τους, τα επαγγελματικά κυρίως, και σκέπτοντο και συσκέπτοντο πώς θα βελτιωθούν, θα λέγαμε, και οι σχέσεις των, αλλά και το επαγγελμά του. Έτσι ονομάστηκε αυτή η λέσχη, σας είπα, Ρόταρι, που δεν είχε τίποτε, ούτε το ύποπτον, ούτε το κακόν. Αλλά επειδή άρχισε να αυξάνει, δηλαδή τα μέλη να γίνονται αρκετά, και βέβαια μέλη μιας κοινωνίας, θα λέγαμε, επαγγελματικής και εμπορικής, που ως επιτοπλίστων κρατούν την κίνηση, την εμπορική, μέσα σε μία πόλη, γρήγορα έγινε ο στόχος του μασονισμού. Διότι ενθυμίστε από την ιστορία του μασονισμού, όταν αυτός έβαλε σαν στόχο του εκείνα τα συνδικάτα, τα τεκτονικά, που κρατούσαν την ιστορία τους από τον Μεσαίωνα και είχαν καθαρός επαγγελματικών χαρακτήρα, βλέποντας ότι συγκεντρώνονται εκεί πολλοί κόσμος και ότι αυτός ο κόσμος ήταν ψήφι, ήταν μια δύναμη,
μπήκαν, εισεχώρησαν, εισέδησαν μέσα εις εκείνα τα συνδικάτα τα τεκτονικά, που τελικά περιήλθε στα χέρια τους όλη, θα λέγαμε, αυτή η κίνηση και η δραστηριότητα των τεκτονικών, επαγγελματικών τεκτονικών σωματείων, που σιγά σιγά, ήδη από το 1717, σας είχα πει ότι στη ιστορία του μασονισμού άλλαξε πια ο χαρακτήρας των συνδικάτων αυτών. Είναι οι γνωστές μας στοές, όπως μέχρι σήμερα τις γνωρίζουμε. Είναι τελείως άλλο πράγμα πλέον ο μασονισμός, ο τεκτονισμός. Βλέποντας δε ότι εκεί κάτι μεγαλώνει, κάτι αυξάνει και ότι αρχίζει να αποκτάει κόσμο, το επεσήμαναν και προσπάθησαν να το προσποριστούν. Αμέσως μπήκαν άνθρωποι της ΤΟΑΣ εις το Ρόταρι και χωρίς πολλές καθυστερήσεις και αργοπορίες, το Ρόταρι μπήκε κάτω από την κηδαιμονία, θα λέγαμε, της ΤΟΑΣ, του μασονισμού, και έκτοτε το Ρόταρι διευθύνεται από την ΣΤΟΑΝ. Μάλιστα σήμερα το Ρόταρι έφτασε να θεωρείται σαν ο προθάλαμος της ΣΤΟΑΣ, που εκεί ενεργεί κατά τρόπον που δεν μπορεί να φτάσει στο ΣΤΟΑ, φτάνει το Ρόταρι. Όπου δεν μπορεί να φτάσει στο ΣΤΟΑ, φτάνει το Ρόταρι. Προοδευτικά αυτό το Rotary Club, δηλαδή αυτή η ροταριανή λέσχη, απλώθηκε σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο και στα 5 υπήρους, πραγματικά. Στην Ελλάδα εγκαθιδρύθηκε το 1928. Στηρίζεται, όπως διατείνεται το Rotary, σε τέσσερα θεμελιακά σημεία. Το πρώτο, να αναπτυχθεί μια βαθιά φιλία μεταξύ των μελών. Το δεύτερο, να αναπτυχθεί μια άκρα εντιμότης μεταξύ των μελών. Τρίτον, να υπάρξει αφοσίωση και στην συλλογικότητα, αλλά και τα έργα της ευφυΐας και της συμπαραστάσεως. Και τέταρτον, μια ανάπτυξη σχέσεων αλληλοκατανοήσεως με διεθνείς οργανισμούς που καλλιεργούν την διεθνή συνεργασία, όπως είναι ο ΟΗΕ κλπ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, με βάση αυτές τις αρχές κινούνται, αλλά αυτές οι αρχές είναι εκείνες που φαίνονται, διότι το Ρόταρι σαν όργανο της μασονίας έχει και την από πίσω του πλευρά, εκείνη η οποία δεν φαίνεται, και απόδειξη είναι ότι συνήθως αυτά τα τοπικά Ρόταρι τα διευθύνουν συνήθως μασόνοι. Συνήθως μασόνοι. Οπότε ο μασονισμός, διευθύνοντας τα Ρόταρι, τα τοπικά, τα κατευθύνει. Τα κατευθύνει εκεί που ακριβώς θέλει το, ο μασονισμός, εις το άκρη. Ύστερα το σήμα τους, το σήμα που έχει το Ρόταρι, είναι ένας οδοντωτός τροχός. Πιστεύω θα το έχετε δει όλοι σας, αρκεί να σκεφτείτε ότι και γραμματώσιμο εξεδότη μερικά χρόνια εδώ στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως εξεδότησαν από πολιτισμένες χώρες, Ευρώπης, Αμερική κτλ. Γραμματώσιμα με τον οδοντωτών τροχών. Και μάλιστα δίπλα να είναι και η Φίλιος, που δείχνει ότι έχει μια παγκοσμιότητα το πράγμα κλπ. Αλλά θα δείτε ότι στο κέντρο αυτού του οδοντοτού τροχού υπάρχει το σύμπλεγμα δύο τριγώνων, το ένα είναι μαύρο και το άλλο είναι άσπρο, και βλέπει κανένας ότι δεν είναι παρά το σήμα της θεοσοφίας, που δεν είναι τι άλλο παρά η μεταφυσική της ΤΟΑΣ, η θεοσοφία. Ύστερα τα τρίγωνα, όπου τα βλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις, είτε είναι απλά, είτε διπλά, είτε τριπλά, είτε ισοσκελή, είτε ορθογώνια, είτε ό,τι είναι, ή ισογώνια, ό,τι βρείτε, ό,τι δείτε, πάντοτε κατά κανόνα είναι σύμβολα της ΤΟΑΣ και των παρακλαδίων της ΤΟΑΣ. Γι' αυτό, όπως θα δούμε στο προσεχές μας θέμα,
ότι σήμα που έχει το τρίγωνο είναι και το σήμα της Χαν και της Χεν, είναι τρίγωνα, και μέσα εκεί υπάρχει η ονομασία Χαν ή Χεν, και το ένα θα πει Χριστιανική Αδελφό της Νέων και το άλλο θα πει Χριστιανική Ένωση Νεανίδων. Όπως βλέπετε λοιπόν ότι η Στοά έχει εισδύσει παντού, και η τακτική του Ρόταρη έφεξης δεν είναι παρά η τακτική της Στοά, της Μασονίας, με ειδικές τελετές, όχι βέβαια όπως είναι της Στοά, γιατί θα κυλούσε την υποψία, ωστόσο όμως με κάποιες ειδικές τελετές εισδοχής νέων μελών που συνήθως παίρνουν, εμφανίζονται κατά τη διάρκεια ειδικών συναισθιάσεων, και ακόμη διατηρούν και ειδικά τμήματα για την νεολαία, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Ακόμα όταν η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απηγόρευσε στους Ροταριανούς, όπως θα σας διαβάσω λίγο πιο κάτω, να παρίστανται σαν ανάδοχοι, σαν νουνοί δηλαδή, ανάδοχοι, αυτοί εξεμάνησαν. Και σε ένα περιοδικό Ηλισσός, που εκεί το περιοδικό αυτό φιλοξενεί, και τι δεν φιλοξενεί, και τους μασόνους φιλοξενεί, και τους Ροταριανούς, και τους πνευματιστάς, γιατί όλοι αυτοί έχουν μια εσωτερική συγγένεια, στο 104 τεύχος του, σελίδα 154, μεταξύ άλλων γράφει και τα εξής: πάλι η ηρωδιά της μυσαλλοδοξίας και του σκοταδισμού μένεται. Εννοεί δηλαδή η ηρωδιάδα εδώ, είναι φράση του Ιερού Χρυσοστόμου αυτή, που είχε κάποτε πει για την Ευδοξία, την Αυτοκράτηρα, πάλι λέγει η ηρωδιάδα ζητάει επιπίνακι την κεφαλήν Ιωάννου. Η ηρωδιάς είναι η αρχαία εκείνη, η παλιά, στην εποχή του Ιωάννου του Προδρόμου, και την μεταφέρει στην εποχή του Άγιος Ιωάννης, και οι Ροταριανοί την μεταφέρουν στην εποχή μας και δεν εννοούν τίποτα άλλο παρά η ηρωδιάδα, αυτήν την εκκλησία, την οποία αποκαλούν ότι κινείται μέσα στην μυσαλλοδοξία και εις τον σκοταδισμό, και ότι μένεται μέσα εις αυτών των χώρων όταν τα βάζει με το Ρόταρι. Αυτό είναι φως φανάρι ότι δεν μπορεί να έχει αγαθές σχέση το Ρόταρι με την εκκλησία. Αν μοιάζει ότι μπορεί να έχει και κάποτε να καλεί και κανέναν ιερέα να τους ευλογεί το τραπέζι, αυτό δεν το πιστεύουν. Είναι απλώς για να ρίπτεται στάχτη στα μάτια των πολλών και να νομίζουν ότι έχει αγαθές σχέσεις με την εκκλησία. Όχι παιδιά, όπως θα δείτε και στην συνέχεια. Ακόμη προβάλλουν οι Ροταριανοί την ιδέα του μιας παγκοσμίου κυβερνήσεως, και γνωρίζετε ότι εκείνοι που προβάλλουν αυτήν την ιδέα της παγκοσμίου κυβερνήσεως δεν είναι τι άλλο παρά αυτό που επιδιώκουν οι τέκτονες. Και αυτό που επιδιώκουν οι τέκτονες δεν είναι παρά αυτό που επιδιώκουν οι σιωνιστές. Διότι πίσω από τους Ροταριανούς είναι οι τέκτονες, και πίσω από τους τέκτονες είναι οι σιωνιστές. Δηλαδή οι Εβραίοι εκείνοι ταλμουδιστές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για μια παγκοσμία κυβέρνηση εβραϊκού χαρακτήρα. Για μια δηλαδή παγκοσμία κυριαρχία, και με σκοπό βέβαια μια πανθρησκεία, την οποία πανθρησκεία απεργάζεται ο οικουμενισμός, και έχετε ακούσει πολλές φορές για τον οικουμενισμό, και που δεν είναι παρά έργων των σιωνιστών. Έτσι υπάρχει πράγματι κάτι που ο τροχός αυτός, ο οδοντωτός, κινεί και κινείται, που βάζει σε πολλές σκέψεις και υποψίες τους ανθρώπους. Ακόμη διδάσκουν οι Ροταριανοί ότι ο άνθρωπος πρέπει να προσπαθεί να τοποθετεί τον εαυτό του μέσα στο σύμπαν, ως φυσικός άνθρωπος, με βάση τις γνώσεις του και την εμπειρία του, και με προϋπόθεση των μυστικισμών, ο οποίος δεν είναι άλλος παρά η θεοσοφία, σας το ξαναλέγω, σαν κύριο όργανο και μέσον έχοντας αυτόν τον μυστικισμό,
στην θεοσοφία, να βρεθούν και να ζήσουν και να ενωθούν με το σύμπαν, όπως σε μια του ομιλία είχε πει ένας ροταριανός ηφηγητής αυτός μάλιστα της ιατρικής σχολής της Θεσσαλονίκης, που είχε μιλήσει και λέγεται Σωτήριος Φαλτής. Αυτά είχε πει. Πώς τοποθετείται ο ροταριανός μέσα στο σύμπαν? Ακόμη το σύνταγμα ή ο εσωτερικός κανονισμός του ρόταρη δηλώνει απερίφραστα, παιδιά, ότι οι ιδέες του ρόταρη ευρίσκονται σε απόλυτη αρμονία με όλες τις θρησκείες της γης, πράγμα το οποίο κάνει και η μασονία. Σημειώσατε, όταν ετέθη, και σας το είχα πει αυτό, ερώτημα εις τους προσκόπους, γιατί δεν αναφέρεστε εις τον Χριστόν, αλλά απλώς γενικά και αφηρημένα στον Θεό, ποιος είναι αυτός ο Θεός, η απάντηση ήταν ότι επειδή είναι μια παγκοσμία προσπάθεια ο προσκοπισμός, δεν μπορεί να κάνουμε εμείς προσευχές οι χριστιανοί για προσκόπους οι οποίοι είναι βουδιστέ ή ό,τι άλλο, μα μεθανεί κλπ. Δεν μπορούμε να κάνουμε, λέγε, γι' αυτό βάζουμε γενικά την ονομασία Θεός. Οπότε ο καθένας βρίσκει το Θεό του μέσα στην προσευχή αυτή. Αυτό είναι ένα επιχείρημα, αλλά στο βάθος δεν είναι αυτό. Διότι κάποια μέρα τα παιδιά αυτά που σήμερα στο προσκοπισμό αύριο δεν ξέρουμε, μπορεί να τα επιστρατεύσουν και να του πούν ενός υποψηφίου μασόνου: θυμάσαι, άμα ήσουν στον προσκοπισμό, μιλούσαμε για τον Θεό. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Αυτός τον οποίο εμείς τώρα ξεδιπλώνουμε και φανερώνουμε. Είναι ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος. Δηλαδή ένας μασονικός Θεός. Λέγεται μάλιστα, σημειώσατε, ότι πάντοτε όταν κάνουν μία συναισθίαση, κάνουν και προσευχή. Που μπορεί να πει κανένας, μα είναι καλοί χριστιανοί. Σίγουρα πάρα πολλά σπίτια χριστιανών στερούνται την προσευχή των γευμάτων. Ψάξτε να δείτε, πάρα πολλά σπίτια δεν κάνουν προσευχή στο τραπέζι, ούτε μεσημέρι ούτε βράδυ. Θα μπορούσαν να πούν αυτοί, μα εμείς είμαστε καλοί χριστιανοί, κάνουμε και προσευχή στο τραπέζι μας. Όχι, παιδιά, τα πράγματα δεν είναι έτσι απλούστατα, διότι και εκεί χρησιμοποιούν προσευχή με τον γενικό χαρακτηρισμό Θεός, γενικός χαρακτηρισμός, για τον λόγο που σας είπα προηγουμένως, όπως και με τον προσκοπισμό. Αλλά λέγεται ότι σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν την προσευχή του Κλεάνθους, που έζησε 300 χρόνια π.Χ. Ήταν στοϊκός φιλόσοφος ο Κλεάνθης, που έχει μία προσευχή πραγματικά περίφημη στο Δία. Οπότε να αναφέρεται εκεί το όνομα του Διός. Έτσι λέγεται. Αν θέλετε, όσοι έχετε το βιβλίο του Χόλτνερ, ο Παύλος, στη σελίδα 213 μπορείτε να δείτε εκεί το κείμενο αυτής της προσευχής, η οποία είναι περίφημη για την εποχή της, εννοείται. Προσέξτε, για την εποχή της. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι περίφημη από χριστιανικής πλευράς. Αλλά σε όλα αυτά η Εκκλησία μας τι λέγει, τι στάση έχει πάρει? Λοιπόν, παιδιά, το 1951 έτεσε ένα ερώτημα από τον Μητροπολίτη Αμβρόσιον της Θεότητος στη Σύνοδο, αν μπορούσε να μετάσχει σε μια ροταριανή συναισθίαση. Η Σύνοδος απήντησε με την υπαριθμόν 580 κάθετος 6 Τρίτου 1951 τα εξής: συνοδική διαγνώμη γνωρίζομεν ημίν ότι καλόν θα ήτο όπως η μετέρα σεβασμιώτης μη μετάσχει του εν λόγω γεύματος. Καλόν είναι να μην πάτε, με απλά λόγια. Γιατί θα μου πείτε είπε καλόν είναι και δεν είπε δεν θα πάτε? Με την ευκαιρία αυτή της επερωτήσεως, θα σας πω παρακάτω γιατί, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξαπέλυσε μία εγκύκλιον την 742 της
ιδίας ημερομηνίας 6 Τρίτου 51, προς όλους τους ιεράρχες της Ελλάδος, με το εξής κείμενο: κοινοποιούμενοι μην κατωτέρω το υπαριθμόν 587 του έτους απαντητικών συναδικών έγγραφων προς τον Σεβασμιότατο τον Μητροπολίτη Θεότιδος, ή να έχετε αυτό υπόψη ημών. Και το έχετε υπόψη σας, ότι δηλαδή δεν μπορείτε να πάτε σε συναιστίαση ροταριανή. Εκείνο το καλό είναι, είναι γιατί ακόμη είμαστε πολύ πίσω, 1951, μπορούσαν να μπουν κάποια ερωτηματικά. Έχει το ρόταρι σχέση με την μασονία? Δεν έχει. Αλλά παρακάτω όμως πια τα πράγματα πήραν παγίαν θέση. Αργότερα το 1958, με εγκύκλειό της Ιερά Σύνοδος, παραγγέλλεται εξής: παραγγέλλεται η αποχή των κληρικών, δεν λέει καλόν είναι, τώρα παραγγέλλεται, πάει, η αποχή των κληρικών από των ροταριανών ομίλων και συναισθιάσεων, δηλαδή ούτε στη συναισθίαση μπορεί να πας, γιατί ξέρετε καλούν, δεν θα πας, ούτε θα γραφτείς εις τον όμιλον των ροταριανών, άχρης ου έως ότου οι ροταριανοί εκαθαρίσουν την θέση αυτών έναντι της εκκλησίας, αν δηλαδή την χάνουν πιστά τέκνα αυτή. Το 1974 η εκκλησία επεφάθη για τους ροταριανούς με τα εξής: κατόπιν εισηγήσεως της αρμοδίας μονίμου συνοδικής επιτροπής νομοκανονικών ζητημάτων, ότι κατά την έννοια της υπαριθμών 622 και 742 και 691 της 6ης Τρίτου του 51 συνοδικής εγκυκλίου εν συνδυασμό και προς την φύση των υπό του αναδόχου, είχε τέτοιο θέμα αναδόχου, κουμπάρου δηλαδή, νονού, αναλαμβανομένων καθηκόντων του κατοικής εδεόντος και κατά τα ορθόδοξα δόγματα και τα εκκλησιαστικάς παραδόσεις των αναδεκτών, ιδιώτης κοινός ως ροταριανού κατόπιν των περί της οργανώσεως ρόταρη υπαρχόντων στοιχείων, τώρα υπάρχουν στοιχεία, δεν αποτελεί εχέγγυον εκπληρώσεως εις το ακέραιον των ως ήρυτε υποχρεώσεων του αναδόχου. Είναι δηλαδή ακατάλληλον πρόσωπον ροταριανός να γίνει νονός. Δεν μπορεί με βάση τα δεδομένα της εκκλησίας μας να γίνει ο κατοικητής του παιδιού το οποίο βασίζει. Όθεν επί τη βάση των προεκτεθέντων δύναται να ευσταθήσει ως εύλογος επιφύλαξής της ή και άρνησης ή ουδήποτε εκκλησιαστικού λειτουργού, όπως δεχθεί ως ανάδοχον μέλος της οργανώσεως ρόταρη. Με άλλα λόγια, αν ξέρω ότι αυτός είναι ροταριανός και έρθει να μου γίνει κουμπάρος για να βαφτίσουμε ένα παιδί, και το ξέρω εγώ, αν δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, που θα πρέπει να ξέρουμε, η εκκλησία θα πρέπει να ξέρει, θα πρέπει, έχω το δικαίωμα με βάση την εγκύκλιο να αρνηθώ και να του πω με συγχωρείτε, είσαστε ακατάλληλον πρόσωπο να αναλάβετε αυτό. Ακόμη παιδιά, σε εγκύκλιο του της 4ης Τετάρτου του 73 ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Καρνανίας, ο Θεόπιστος αυτός που είναι ακόμη, μεταξύ άλλων σημειώνει τα εξής: τοπική εγκύκλιο. Πρώτον, η οργάνωση του Ρόταρη έχει στενή σχέση και συγγένεια προς τον τεκτονισμό, χαρακτηριστήσα υπό των ειδότων, υπό των εκείνων που τη γνωρίζουν τα πράγματα, ως εξάδελφος και πρώτος σταθμός και προθάλαμος της βασονίας και προεισαγωγή σε αυτήν, όπως πράγματι λέγεται. Είναι η προεισαγωγή, ο προθάλαμος της βασονίας, το ρόταρι. Δεύτερο, μέγα ποσοστό των ροταρίανων συμβαίνει να είναι και τέκτονες. Ο δε πρώτος κυβερνήτης του Ενελάδη Ρόταρη υπήρξε διακεκριμένον μέλος της ελληνικής ΤΟΑ. Τρίτον, αποτελεί εν είδος συγκριτισμού, τα ανακατεύει όλα. Μιλήσαμε για τον συγκριτισμό. Τέταρτον, είναι φανερός ο διεθνιστικός χαρακτήρ του Ρόταρη. Έβδομον, παραλείπω κάτι, εις εκ των διατελεσάντων προέδρων, προσέξτε αυτό, του Ρόταρη Ελλάδος, ως της εγκατέλειψε την οργάνωση, εδήλωσε ότι διεφώνησε ζωηρός εις ζητήματα αρχής εντόνως εθνικού χαρακτήρα. Α,
είναι το μεγάλο ερωτηματικό για τις ΤΟΕΣ. Δώσατε όργο που είναι διεθνής οργάνωση, αλλά δώσατε και όργο στην Ελλάδα ως υπάλληλοι, ως στρατιωτικοί. Ποιον όργο θα ακολουθήσετε τώρα, τον ελληνικό ή τον διεθνή? Που σημαίνει εδώ ότι κάτι ετέθη που ήταν ανάποδο, αντίθετο, εναντίον δηλαδή του έθνους, των συμφερόντων του έθνους, αυτός διαφώνησε και έφυγε. Άλλωστε λοιπόν τέτοια πράγματα μπορεί να χαλτεύονται εκεί, πολύ περισσότερο στην Στοά. Πάντως, όπως ωραία παρατηρεί ο πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, που έχει γράψει και ένα ειδικό βιβλιαράκι, παιδιά, για το Ρότερη, τα εξής. Ο τροχός, λέει, είναι οδοντοτός. Ή ότι κινείται, γιατί να μην είναι ο τροχός λίος και είναι οδοντοτός. Ή ότι κινείται από άλλον αόρατον τροχόν, γιατί οι οδοντοτοί τροχοί πάντα παίρνουν κίνηση από έναν άλλον τροχόν. Ή ότι έχει σχέση, ότι έχει σκοπό να κινεί άλλους τροχούς. Ή ότι ίσως να εμπλέκει, λέει, στα γρανάζια του ανθρώπους τους οποίους μεταβιβάζει προς περαιτέρω επεξεργασία εις άλλους τροχούς της αοράτου μηχανή. Αυτά γράφει ο πατήρ Βασιλόπουλος. Δηλαδή, ύποπτα πράγματα. Πρέπει ακόμα να σημειώσουμε ότι το Ρόταρι έχει και τα νεανικά του τμήματα. Είναι εκτός βεβαίως του προσκοπισμού, των οποίων με κάθε υλικών και ηθικών τρόπων υποστηρίζει, ενισχύει το Interact, που δέχεται νέους και νέες των γυμνασίων και των λυκείων, και το Rotaract, το οποίο έχουμε εμείς εδώ στην Λάρισα, που είναι για νέους και νέες από 18 μέχρι 28 χρονών. Στην Εφημερίδα Ελευθερία της 26 Σεπτεμβρίου του 87, έχω το απόκομα εδώ μπροστά μου, δημοσιεύσει. Γιορτάστηκαν τα γενέθλια του Rotaract. Το κείμενο. Τα 7η γενέθλια του ομίλου Rotaract γιορτάστηκαν χθες το βράδυ στο ξενοδοχείο Μετροπόλ με κόψιμο της πατροπαράδοτης Τούρτο. Στην εκδήλωση που χαρακτηρίστηκε από πολύ κέφι, παραβρέθηκαν πολλοί Ρωτεριανοί και Ρωταράκτορες. Τι θα λέγαμε για όλα αυτά? Πιστεύω, παιδιά, ότι καταλάβατε περί τίνος πρόκειται. Κανείς νέος και καμιά νέα δεν θα πρέπει να εμπλακεί σε αυτούς τους σατανικούς όντως τροχούς, γιατί πράγματι πολύ γρήγορα θα απεμπολίσει την χριστιανική του ιδιότητα με άγνωστη κακή απόλυση. Ρόταροι και μασονισμός έχουν άμεσες σχέσεις, όπως η μάνα με τα παιδιά του. Αλλά μένουν όμως να πούμε ακόμη, πρώτο Θεό στην ερχομένη φορά, για τους Λάιον, αυτούς τους λεονταράδες, που και αυτοί ευρίσκονται κάτω από την μασονική ομπρέλα. Θα μιλήσουμε και για αυτούς. Όπως είναι και η Χάν, όπως είναι και η Χέν, όπως είναι και η Ρωτισέρ, για τους οποίους θα πούμε πάλι κάτι. Για αυτούς όμως, παιδιά, προσεχώς. Τούτο μάθαμε σήμερα. Το Ρόταρι έχει αμεσοτάτη σχέση με την μασονική Στοά.